Ευτές. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κίνηση του επισκέπτη πλέον στη Βουλή, κυρίου Πρωθυπουργού, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να μετατοπίσει την κουβέντα και να αλλάξει την ατζέντα, σε μια περίοδο που το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας διαβουλεύεται πάνω στις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τις δεσμεύσεις που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι οποίες έχουν εν πωλής θέσει τα επίδικα της περίοδου, ακριβώς επειδή απαντάνε στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας χυμαζόμενης από την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Πέραν όμως της εξαγοράς πολιτικού χρόνου, κύριοι της κυβέρνησης, δεν μοιάζει να μπορείτε να επιτύχετε κάτι άλλο με την κίνηση αυτή. Καταφέρατε να αμβλύνετε τις κόντρες μεταξύ των κομμάτων που αποτελούν αυτή την καταστροφική συγκυβέρνηση, όπως και να περάσουν στο περιθώριο της κουβέντας οι εσωκομματικές έρηδες μεταξύ των διαφόρων τάσεων της Νέας Δημοκρατίας, και εν τέλει καταφέρνετε να επιβεβαιώνετε για άλλη μια φορά ότι η συγκολητική ουσία που κρατάει αυτή την κυβέρνηση είναι η εξουσία και τίποτε άλλο. Κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, ειδικότερα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχετε μπει στο ρόλο που σας αναλογεί, αυτόν που είναι αντίστοιχος με την κοινωνική δυναμική που έχει πλέον εδραιωθεί εκεί έξω και όχι με την επίπλαστη πλειοψηφία η οποία απόψε θα σας δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Σήμερα κάνετε πρόβα αντιπολίτευσης και η μετάβαση αυτή δείχνει να σας είναι πολύ εύκολη, δεδομένου ότι οι προτάσεις σας ξεκινάνε με λιτότητα και καταλήγουν σε απελευθερώσεις, ανταγωνιστικότητα, άντε και καμιά αποκρατικοποίηση σε εξευτελιστική τιμή υπέρ κάποιου φίλου επιχειρηματία. Αλήθεια, αυτά δεν λέτε? Αυτά ακριβώς λέτε, τα οποία είναι και παλιά, αλλά έχουν φέρει και έναν ολόκληρο λαό σε απόγνωση. Και δεν είναι μόνο ότι τα λέτε, τα φωνάζετε. Και ως αντιπολίτευση παλιάς κοπής, έχετε καταστρώσει και επικοινωνιακή στρατηγική για το πώς δεν ακούγονται οι δικές μας προτάσεις. Πώς δεν θα ακούγονται οι δικές μας προτάσεις. Ειλικρινά, είναι σχεδόν γελία πλέον η εικόνα με τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ να ορίονται τη στιγμή που κάποιος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πάει να αναφέρει τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Ο πανικός σας δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί. Είναι εμφανής και δικαιολογημένος, γιατί μετά από 40 χρόνια εναλλαγής των κομμάτων σας στην εξουσία, θα χάσετε τις προσβάσεις σας και θα έρθει στα πράγματα η αριστερά, εκκινώντας από εκ διαμέτρου αντίθετες αφετηρίες με εσάς και σκοπεύοντας να φέρει στο προσκήνιο τις ανάγκες αυτών που οι δικές σας κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ως επέτες και ως τον τελευταίο τροχό της αμάξης. Ερχόμαστε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών, των νέων και των ηλικιωμένων, των ευάλωτων ομάδων, των γυναικών, όλων αυτών που οι κοινωνικά καταστροφικές πολιτικές των μνημονίων, της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης έπληξαν και εξακολουθούν ακόμα να πλήττουν. Εμείς δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης από ένα σώμα το οποίο ελέγχουμε, αλλά ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης και ψήφο αυτοδυναμίας από την ελληνική κοινωνία για να διαμορφώσουμε μια νέα κοινωνική πλειοψηφία που θα έρθει για να αλλάξει τα κακώς κείμενα δεκαετιών, που να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, αποδεικνύοντας ότι όχι μόνο δεν είμαστε όλοι και όλες το ίδιο, αλλά πως η συμμετοχή και ο παρεμβατισμός των πολιτικών στα κοινά είναι αυτός που αλλάζει και μετασχηματίζει τις πολιτικές και την κοινωνία. Κάπου ανάμεσα στις διάφορες μικροκομματικές επιδιώξεις καταθέσατε την περασμένη Δευτέρα και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ένα προσχέδιο το οποίο, αν κάποιος το διάβαζε χωρίς να ήξερε σε ποια χώρα αναφερόταν, θα υπέθετε περίπου ότι αυτή η χώρα βρίσκεται σε φάση απογείωσης. Και δεν θα μείνω στα διάφορα τερτύπια και κολπάκια που χρησιμοποιείτε, όπως τις ηρωές 950 εκατομμύριων ως το τέλος Οκτωβρίου από το ΕΣΠΑ, όταν αυτά δεν θα είναι ούτε 500, γιατί αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα στην ανάλογη συζήτηση. Η πραγματική επιτυχία σας είναι μία, και αν και εφόσον μπορείτε να την πιστωθείτε, ότι η ύφεση δείχνει να σταματάει. Θα αφήσω ασχολίαστος επίσης τους ρυθμούς ανάπτυξης που προβλέπονται, όπως και τον δημοσιονομικά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για το 2015.
Ανακόπτεται λοιπόν η ύφεση μετά από 5 χρόνια, όμως τι μένει? Μένει μια οικονομία 25% μικρότερη, με 1,5 εκατομμύριο ανέργους και πολύ βαθιά μέσα στην ανθρωπιστική κρίση. Άρα δεν νομίζω ότι σας αξίζουν κάποιο είδους συγχαρητήρια. Πρέπει επιτέλους να παραδεχτείτε ότι οι πολιτικές σας απέτυχαν. Οι μειώσεις μισθών υποτίθεται πως από τη μία θα οδηγούσαν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών και από την άλλη θα έφεραν ιδιωτικές επενδύσεις. Και σας ρωτάμε, πούντες? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολογίζει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας μειώνεται και φυσικά ούτε λόγος για αύξηση των εξαγωγών. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης έχει μειώσει δραματικά την εσωτερική ζήτηση και μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον αποπληρωθωρισμό. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ και κύριε Καθηγητά, κύριε Χαρδούβελη, εσείς τους φοιτητές δεν τους διδάσκετε ότι με βάση το νεοκλασικό υπόδειγμα, όταν μια οικονομία βρίσκεται σε περίοδο άνθησης, κάνει περιοριστική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, έτσι ώστε να δημιουργεί αποθέματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει την περίοδο της ύφεσης, που θα χρειάζεται να κάνει επεκτατική πολιτική? Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Πολιτική προκειμένου να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα και να αποφύγει την υποανάπτυξη και την αποεπένδυση. Για τις τράπεζες, όσες ρυθμίσεις γίνονται, γίνονται με γνώμονα το όφελός τους και όχι την ανακούφιση των πολιτών. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν αναπτυξιακή κατεύθυνση. Μέσω μιας επιμελώς συγκαλυμμένης, αλλά και στην πραγματικότητα στιγνής εκμετάλλευσης της αδυναμίας των εξαθλειωμένων δανειοληπτών, οι τράπεζες θα επιτύχουν την εμφάνιση των κόκκινων δανείων ως εξυπηρετούμενων και επαρκώς διασφαλισμένων, μειώνοντας τις ζημιές τους εν ώψη και των αναμενόμενων νέων stress test από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι μεταβατικό, δεν αποτυπώνει αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά αποτυπώνει με ακρίβεια αυτά που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε προκειμένου να ανακουφιστεί η ελληνική κοινωνία και να επανεκκινήσει στοιχειοδός η ελληνική κλείστε οικονομία. Κλείστε παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Τελειώνω, κύριε συνάδελφε. Το πρόγραμμα αυτό έχει μια συγκεκριμένη εσωτερική λογική, καθώς από το συνδυασμό διάφορων μέτρων δημιουργούνται οι απαραίτητες συνέργειες προκειμένου τα μέτρα αυτά να μπορέσουν να παράξουν τα αναμενόμενα. Σε αυτή τη λογική και η πρότασή μας για το τραπεζικό σύστημα και τη διευθέτηση των κόκκινων δανείων έχει αυτό το μεταβατικό χαρακτήρα, επιδιώκοντας την ταυτόχρονη ελάφρυνση και εξαγίαση. Δεν θα τα πείτε όλα αυτά που έχετε έτοιμα. Θα κλείσετε, παρακαλώ. Θα κλείσετε, παρακαλώ. Ναι, θα παρακαλώ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι, 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 το μισό λεπτό. Ωραία. Έχει περάσει. Είναι και άλλοι συνάδελφοι εγγεγραμμένοι και κόβω ήδη και τους υπουργούς. Σας παρακαλώ, κλείστε τις σκέψεις σας. Ωραία, λέω τις προτάσεις και τέλειωσα. Λοιπόν, αλλά και των υποχρεωμένων οικοκυριών που ασφιχτιούν και δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των τραπεζιτών. Έτσι, σε αντίθεση με εσάς που έχετε αφήσει τους δανειολήπτες να είναι έρμεα στις διαθέσεις των τραπεζών, εμείς δεσμευόμαστε να μπει έλεγχος στο τραπεζικό σύστημα, βάζοντας κανόνες και όρια στα τραπεζικά ιδρύματα και εφαρμόζοντας ένα κοινωνικά δίκαιο σχέδιο με γενναίες ρυθμίσεις των δανείων που θα φτάνουν ως το κούρεμα για τη διαγραφή τους για τις πιο ευάλωτες και αδύναμες κατηγορίες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δεσμευτεί για την ίδρυση Όχι, το μισό λεπτό έχει περάσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μα έχετε αφήσει τους άλλους και τους ευχαριστώ και πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλοι εγγεγραμμένοι συνάδελφοι. Κλείστε, παρακαλώ. Μου είπα ότι θα κλείσετε σε μισό λεπτό. Έχει περάσει. Ωραία. Λυπάμαι που είμαι τόσο αυστηρή, αλλά πρέπει να προλάβουν και άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι εγγεγραμμένοι. Κλείσατε, παρακαλώ. Εντάξει, ωραία, αφήστε με να τελειώσω. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα προβλέπουμε. Διαγραφή μέρους των δανείων όσων βρίσκονται κάτω από το όριο της στόχιας. Η εξυπηρέτηση των δανείων δεν θα υπερβαίνει το 1 τρίτο του εισοδήματος. Επαόριστον παράταση της αναστολής πληστηριασμών πρώτης κατοικίας αξίας έως 300.000 ευρώ. Σύσταση δημόσιου φορέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους προς τράπεζες που θα διεποπτεύει και θα ανατρέπει την άλωση της περιουσίας των πολιτών, να αποφύγουμε τον εφιάλτη των πληστηριασμών. Τρίτον, ίδρυση δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας και τραπεζών ειδικού σκοπού για μικρομεσαίους και αγρότες. Θα τα πείτε στον προϋπολογισμό, είπαμε αυτά. Τελειώνω, αφήστε με. Πώς τελειώνετε? Είπαμε 10 λεπτά από τα 6. Σεβαστείτε το Προεδρείο που σας λέει να τελειώσετε. Σεβαστείτε το Προεδρείο που σας λέει να τελειώσετε και υπάρχει λοιπόν, συγκεκριμένος λόγος. Καλούμε λοιπόν. Πείτε ευχαριστώ πολύ και κατεβείτε. Ωραία, ολοκληρώνω. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να σταματήσει να λέει ψέματα και να αντικοινωνολογεί για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι η μόνη ελπίδα σήμερα για τον ελληνικό λαό για να μπορέσει να ορθοποδήσει, να ζει με αξιοπρέπεια και να κοιμάται ίσως στα βράδια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζουνίδης, Μαρίνος.